Γεια σας. Στο βίντεο αυτό θα δείξουμε τη λειτουργία του Excalindro, μια δωρεάν εφαρμογή για ψηφιακό ασπροπίνακα. Μπορείτε δηλαδή να το χρησιμοποιήσετε για να κάνετε οτιδήποτε είδους σχεδίου, να σχεδιάσετε σημειώσεις για ένα από τα μαθήματά σας, να το χρησιμοποιήσετε μέσα στην τάξη αν έχετε ένα προβολέα ή ένα διαδραστικό πίνακα ή να το χρησιμοποιήσετε κατά την παράδοση μαθημάτων εξ και επίσης διαθέτει και λειτουργία συνεργασίας. Μπορείτε δηλαδή να συνεργαστείτε με άλλους πάνω στη σχεδίαση με τους μαθητές για διάφορων ειδών έργα. Να δείξουμε έτσι μερικά παραδείγματα που έχουμε εδώ. Μπορείτε να φτιάξετε δηλαδή διάφορες απεικονίσεις σε σχέση με τα μαθήματα, να κάνετε συνεργατικούς πίνακες για την παρακολούθηση έργων, γενικά να σχεδιάσετε όπως θα κάνετε και σε έναν ασπροπίνακα. Η εφαρμογή αυτή είναι δωρεάν, λειτουργεί ε, μέσω του ιστού, μέσω του περιηγητή από τη διεύθυνση excalidro.com. Την πρώτη φορά που θα ξεκινήσετε θα δείτε κάτι τέτοιο. Δεν χρειάζεται η εφαρμογή να, να έχετε κάποιο λογαριασμό. Χρησιμοποιείτε έτσι. Και ξεκινάμε λοιπόν. Έχουμε εδώ μια εργαλειοθήκη. Εδώ είναι ένα μενού με διάφορες λειτουργίες. σας εξηγήσουμε. Βασικά εδώ αυτό που κάνουμε είναι να σχεδιάζουμε. Επιλέγοντα από την εργαλειοθήκη τα διάφορα εργαλεία, ας δούμε λοιπόν το εργαλείο που κάνουμε ορθογόνια. Με το και Σέρνουμε φτιάχνω ένα ορθογόνιο το οποίο μπορώ να το σύρω, να το αλλάξω το μέγεθος, να το περιστρέψω, όπως γενικά συμβαίνει σε προγράμματα σχεδιαστικά. Αν το επιλέξω λοιπόν εδώ αριστερά, είναι διάφορες επιλογές του, μπορώ να αλλάξω το χρώμα γραμμής, το stroke, να αξίσω το πάχος της γραμμής, να βάλω και χρώμα υπόβαθρου, να αλλάξω το, χρω... το... το στυλ γεμίσματος, επίσης το στυλ γραμμής να γίνει σε τελίτσες, το slopiness έχει να κάνει με το πόσο ευθείες είναι οι γραμμές. Μια, μια... ένα χαρακτηριστικό της εφαρμογή είναι ότι προσπαθεί να εξομοιώσει τον τρόπο γραφής με το χέρι. Θα το δούμε αυτό και στις γραμματοσυρές μετά. Εδώ είναι πιο λεπτές γραμμές, εδώ είναι πιο σλόπι, έτσι πιο προσομοιάζουν την γραφή με το χέρι. Και επίσης το edges, εδώ είναι σε άκρες στροκυλεμένες, με αυτό αν το αλλάξω γίνονται οι άκρες πιο τετραγωνισμένες. Το opacity είναι πόσο διαφανές είναι το αντικείμενο. Και με παρόμοιο τρόπο μπορεί να φτιάξω και άλλα σχέδια, αν έχω πατημένο το control μπορώ να κάνω και στήχηση ακριβώς αν έχω πατημένο το shift φτιάχνω τετράγωνα με αυτό κάνω ρόμβους και εδώ μπορώ να αλλάξω τα χρώματα κύκλους είναι παρόμοια ε, η λειτουργία τους, αν θέλω να κάνω κύκλο ε, όχι έλλειψη πατάω το shift και γίνεται κανονικό κύκλο. Και έχει όλε τι ιδιότητε που έχουν όλα τα αντικείμενα. Για να σβήσω αντικείμενα, μπορώ να επιλέξω και να πατήσω το πλήκτρο delete ή με δεξί κλικ έχει και εδώ κάποιε λειτουργίε. Μπορώ να το κάνω και από εδώ ένα delete. Εδώ κάτω είναι. ή με το εργαλείο εδώ της βίστρα μπορώ να κάνω κλικ ή να σύρω και να σβήσω πολλαπλά μαζί αντικείμενα να δείξουμε λίγο και τα βελάκια που έχει. Αν θέλω να κάνω πολλές φορές το ίδιο σχέδιο για να μην επιλέγω συνέχεια το εργαλείο, αν πατήσω αυτό το κουμπάκι που είναι κλειδωμά και επιλέξω ένα εργαλείο, τότε συνέχεια, συνέχεια θα έχω το ίδιο εργαλείο. Για να ξεκλειδώσω πατάω λοιπόν εδώ και για να μετακινηθώ γενικά στο καμβά, με το χεράκι μπορώ να μετακινηθώ ή πατώντας το space πατημένο μπορώ να κάνω μετακίνηση στον καβά. Ας τα ζήσω λοιπόν αυτά. Ας κάνω μερικά ακόμα σχήματα. Για να βάλω λοιπόν βέλη, με το εργαλείο και τα βέλη είναι εδώ. Αν κάνω κλικ μπορώ να βάζω συνεχόμενα κάποια βέλη και με διπλό κλικ να τελειώσω. Επίσης μπορώ να βάλω βέλη πάνω στα σχήματα, βλέπετε ότι θα κολλήσει πάνω στο σχήμα. Θα το δούμε αυτό μετά. Αν βάλω κόμμα ένα. Αν τώρα μετακινήσω ένα σχήμα βλέπουμε ότι τα βέλη ε, είναι κολλημένα μαζί με το σχήμα. Ας μπήσω λοιπόν πάλι όλα αυτά εδώ. Με το εργαλείο γραμμών μπορώ να φτιάχνω ευθείες γραμμές. Και εδώ όπως και με τα βελάκια υπάρχει καταρχήν η λειτουργία με το μονό κλικ όπου κάνοντας μονό κλικ μπορώ να σχεδιάζω γραμμές και αν θέλω να κλείσω ένα σχέδιο να ολοκληρωθεί λοιπόν πρέπει όταν φτάσω λοιπόν εδώ στην άκρη να εμφανιστεί ο δείκτης με το χεράκι και τότε θα κλείσει αυτό το σχέδιο και θα μπορώ να το γεμίσω. Αν θέλω να κάνω απλά ένα ανοιχτό σχέδιο, μπορώ να το τελειώσω με διπλό κλικ ή πατώντα το κουμπάκι Enter. Αν θέλω να κάνω για παράδειγμα ένα τρίγωνο με το εργαλείο γραμμή, μπορώ λοιπόν με ένα, δύο, τρία κλικ, αφού το κλείσω εδώ και για να γίνει ευθεία, αν θέλω να γίνει τρίγωνο ευθεία, θα πρέπει να αλλάξω εδώ τη, το edges να γίνει σε ευθείες γραμμές. Και επίσης μπορώ όμως εδώ να πειράξω τώρα το σχέδιό μου με, κάνοντας κλικ στις άκρες, εδώ πέρα λοιπόν, και να αλλάξω το σχήμα εντελώς, το κάνω όπως ακριβώς θέλω. Και με πατημένο το Shift μπορώ να το ευθυγραμμίσω να γίνει ορθογώνιο κάπως. Και επίσης υπάρχει το εργαλείο ελεύθερης σχεδίασης, το οποίο με σύρσιμο του ποντικού μπορώ να σχεδιάσω ελεύθερα ό,τι σχέδιο θέλω. Κείμενο μπορώ να βάλω με διπλό κλικ πάνω στο καβά. Και μπορώ να γράψω σε πολλαπλές γραμμές εάν θέλω. Και το κείμενο και αυτό μπορώ να το μεγαλώσω, να το μικρύνω ή από εδώ να αλλάξω διάφορες ιδιότητες, γραμματοσυρά και στίχηση τα μπορώ να εισάγω εικόνες με το κουμπάκι αυτό εδώ οπουδήποτε στον καμβά μου και επίσης σε οποιοδήποτε αντικείμενο αν κάνω διπλό κλικ πάνω του υπάρχει η εντολή create link μπορώ λοιπόν να δημιουργήσω ένα σύνδεσμο κάνω επικόλυση ένα σύνδεσμο και εδώ στις άλλες λειτουργίες έχουμε το frame tool που θα φτιάξει ένα πλαίσιο το οποίο μπορώ να το δώσω ένα όνομα αν θέλω εδώ. Το πλαίσιο λοιπόν είναι αυτό που λέει είναι ένα πλαίσιο στο οποίο μέσα αν βάλω αντικείμενα ας βάλουμε δηλαδή οποιοδήποτε αντικείμενο που σχεδιάζω αν τα βάλω στο πλαίσιο τότε κάποια λόγω, τα ομοδοποιώ και μπορώ να τα έχω όλα μαζί μέσα σε ένα πλαίσιο. Άλλο εργαλείο είναι το ε, web embed το οποίο φτιάχνω ένα αντικείμενο παραδείγμα ένα αρθογόνιο και εδώ μπορώ να ενσωματώσω με ένα link κάτι ένα βίντεο στο youtube δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να ενσωματώσει ας το δούμε με ένα βίντεο στο youtube αν βάλω λοιπόν ένα βίντεο από το youtube να δούμε τι θα γίνει θα το ενσωματώσει ως αντικείμενο πάνω στο κανβά μου και έχουμε και μια λειτουργία του laser pointer. Όταν κάνουμε λοιπόν παρουσίαση είναι σαν δείκτης laser. Το άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι εδώ στις ρυθμίσεις να αλλάξουμε αν θέλουμε σε dark mode για να είναι ο καβάς έτσι ειδικά όταν δουλεύουμε βράδυ να μην έχουμε τόσο πολύ φως να είναι στη, στο dark mode. Και τώρα ένα σημαντικό που πρέπει να γνωρίζουμε για το εξκάλυντρο είναι πώς αποθηκεύουμε την εργασία μας. Όπως είδατε δεν χρησιμοποιήσα κάποιο λογαριασμό. Το εξκάλυντρο αποθηκεύει ό,τι φτιάχνετε το σχέδιό σας μέσα στην τοπική μνήμη του περιηγητή. Αν λοιπόν κλείσουμε το παράθυρο και το ξανανοίξετε θα δείτε το, το ίδιο σχέδιο. Αλλά πώς μπορώ να φτιάξω λοιπόν ένα δεύτερο σχέδιο αν πάω εδώ και πατήσω το κουμπάκι που λέει Reset, θα σβήσω το καμβά, οπότε θα χάσω όλη τη δουλειά μου. Οπότε λοιπόν, αν θέλω να αποθηκεύσω ένα σχέδιο, με την επιλογή Save To, μπορώ να το αποθηκεύσω σε μορφή αρχείου δεδομένων του Excalibur. Το αποθηκεύσε λοιπόν σε ένα αρχείο στον υπολογιστή μου, οπότε αν εγώ κάνω Reset το κανβά, τα σβήσω όλα δηλαδή, έχει χαθεί λοιπόν το σχέδιό μου, άρα άμα πατήσω εδώ το Open και πάω στις λήψεις, μπορώ να ανοίξω το σχέδιό μου ξανά. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορώ να έχω πολλαπλά σχέδια, να δουλεύω σε πολλαπλά, με πολλαπλά σχέδια στο Excalibur. Ένας άλλος τρόπος για να αποθηκεύσω ή αν θέλω να κάνω εξαγωγή σε εικόνα του καμβά μου, εδώ το Export Image θα το εξάγει σε εικόνα είτε PNG είτε SVG. Και αν επιλέξω το Embed Scene, θα εξ, μέσα στην εικόνα, στα δεδομένα θα είναι αποθηκευμένο και το αρχείο ε, με τα δεδομένα του καβά. Δηλαδή θα μπορείτε να έχετε ένα backup του καβά μέσα στην εικόνα. Και μια άλλη λειτουργία για τη σχεδιάση, πολύ χρήσιμη, είναι η βιβλιοθήκη εδώ στο Library. Εγώ είχα βάλει μια βιβλιοθήκη πριν. Μπορούμε εδώ στο Browse Libraries, υπάρχουν κάποιες βιβλιοθήκες που μπορούμε να προσθέσουμε στο καρβά με εικονίδια, με, με διάφορα γραφικά. Ας πούμε αυτήν εδώ τη βιβλιοθήκη, αν την προσθέσω στο Excalibur θα είναι διαθέσιμη για μένα να, να εισάγω τα διάφορα εικονίδια της και αν έχετε ένα δικό σας σχέδιο το οποίο συχνά το χρησιμοποιείτε μπορείτε με δεξί κλικ να το κάνετε προσθήκη στη βιβλιοθήκη σας που θα είναι εδώ πάνω η προσωπική σας βιβλιοθήκη. Τώρα πώς κάνουμε διαμοιρασμό. Αν θέλουμε να δουλέψουμε σε πραγματικό χρόνο με άλλους συνεργάτες με το κουμπάκι εδώ share λοιπόν θα πατήσουμε το start session θα ξεκινήσει μια session διαμοιρασμού θα πάρουμε λοιπόν αυτό το link και με αυτό το link αν το δώσουμε ας κάνω εγώ μπω σε παράθυρο ανώνυμης περιήγης βλέπουμε λοιπόν ότι τώρα είμαστε στην ουσία σε δύο χωριστή συνεργάτες αν εγώ σχεδιάσω κάτι εδώ ας σχεδιάσω κάτι λοιπόν θα εμφανιστεί και στο δικό μου καβά έτσι έχουμε συνεργασία σε πραγματικό χρόνο για να τερματίσω λοιπόν τη συνεργασία εγώ πατάω μετά το stop session. Επίσης αν θέλω να μοιράσω το σχέδιό μου σε έναν άλλον αντί να του στείλω το αρχείο που αποθήκευσα ή την εικόνα μαζί με τα δεδομένα του αρχείου μπορώ να πάρω το, με το share το σύνδεσμο το export link ένα σύνδεσμο στο οποίο θα οδηγήσει στο καβά αυτό σε ένα αντίγραφο του όμως δεν θα έχουμε κάποια συνεργασία θα οδηγήσει σε ένα αντίγραφο είναι αυτό που δηλαδή να, να μοιράσω ένα αντίγραφο του καβά σε κάποιον ή και να το έχω εγώ και σαν έναν άλλο τρόπο αποθήκευσης. Αυτά λοιπόν για το Εξκάλυντο, ένα πολύ έτσι, ε, ωραίο πρόγραμμα για σχεδίαση σε ασπροπίνακα. Σας ευχαριστώ.